Ας προσευχηθούμε. Θεέ Πατέρα, σήμερα κάνουμε ανάμνηση του γεγονότος της Σταύρωσης, κατά το οποίο ο Ιησούς έκανε πράξη αυτό που είχε πει στους μαθητές του. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Ρίξε μας, σε παρακαλούμε, μια ματιά γεμάτη κατανόηση και αγάπη σε μας που πιστεύουμε ότι είμαστε φίλοι και μαθητές του Ιησού. Σε μας που μαζί με εκείνους που δεν τον γνωρίζουν ή δεν θέλουν να τον γνωρίσουν, στείνομαι ευήκο αυτή όταν στο καιρό της καλοπέρασης σχεδόν σε αγνοούμε, γιατί μαζί με εκείνους έχουμε μεθύσει από την ουτοπία της συνεχούς προόδου και νομίζομαι ότι δεν σε έχουμε πια ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη αυτά που λένε θρησκευτικά. Αυτά είναι για τους φτωχούς, τους αμόρφωτους, και για να τους κοιμίζουν οι καπάτσοι, για να ξεχνιούνται και να μην αντιδρούν στις αδικίες. Στον καιρό πάλι της δυσκολίας θυμώνομαι μαζί σου, γιατί λέμε, αφού είσαι καλός, γιατί επιτρέπεις να γίνουν όλα αυτά, και εν πάση περιπτώσει, αφού γίνονται, γιατί δεν επεμβαίνεις να μας προστατέψεις και γιατί δεν μας τα δίνεις επί τα πίσω, και αν είναι δυνατό και κάτι παραπάνω. Εμείς εδώ σήμερα δεν σου ζητούμε να μας δώσεις περισσότερο αγαθά. Σου ζητούμε όμως να μας βοηθήσεις να αποκτούμε όλο και περισσότερη ανθρωπιά. Σου ζητούμε λοιπόν να μας δώσεις μια καρδιά καθαρή που να λάμπει σαν τον ήλιο. Μια καρδιά που να μην κρατά κακία και όλους να τους συγχωρεί. Μια καρδιά ανιδιοτελή που το καλό να αναγνωρίζει και σε όλους το καλό να κάνει. Με όλους να είναι φιλική και με κανέναν εχθρική. Μια καρδιά που να χαίρεται με εκείνους που χαίρονται και να υποφέρει με εκείνους που υποφέρουν. Δώσε μας μια καρδιά άγρυπνη και προσεκτική, ώστε από σένα να μην απομακρυνθεί. Δώσε μας μια καρδιά ευγενική, μακριά από κάθε ύπουλη σκέψη που χαμηλά να την παρασύρει. Δώσε μας μια καρδιά ελεύθερη από κάθε βίαιο πάθος που μπορεί να την υποδουλώσει. Σε παρακαλούμε. Δώρισέ μας ένα πνεύμα σοφίας που ήρεμα να σ' αναζητά και με χαρά να σε βρίσκει. Κάνε μας τέλος λιγάρι ότι σου είναι αρεστό με πάθος να το επιθυμούμε, με σοφία να το αναζητούμε, με αλήθεια να το αναγνωρίζουμε και με ευφροσύνη να το εκτελούμε για τη δόξα του ονόματός. Όλα αυτά σου τα ζητούμε, όχι γιατί είμαστε άξιοι και τα κερδίσαμε, αλλά σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας είχε πει, ζητάτε και θα σας δοθεί, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξουν. Αυτό και εμείς κάνουμε τώρα εδώ. Σε παρακαλούμε λοιπόν, άκουσέ μας.
Ελλάδα, Θεοδονία, Πανελλήνια.
cały czas tradycja. I teraz widzimy metropolita. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ήρου κύριος Δωδωράτος ο Δεύτερος, θα απευθύνει εόρτιο προς Λαλιά. Δώσμη τούτων των ξένων, ή να τάφω κυδέψω. Δώσμη τούτων των ξένων, όσος ξένος, που και έχει που την κεφαλήν κλίνε. Με αυτά τα λόγια ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ από Αρημαθέας έρχονται στον Πιλάτο για να ζητήσουν και να ενταφιάσουν το σώμα του Χριστού. Τον θεωρούν ότι είναι ξένος, γιατί ξένος γεννήθηκε σε μια ταπεινή φάτνη. Ξένος φυγαδεύτηκε στην αγκαλιά της μάνας του στην Αίγυπτο, καταδιωγμένος από την κακία και τη μανία των ανθρώπων. Ξένος και μόνος του οδηγήθηκε στο πρετόριο. Ξένος και μόνος μαστιγώθηκε. Ξένος και μόνος σταυρώθηκε. Και ξένος τώρα οδηγείται σε έναν ξένο τάφο. Αυτός που είναι αποξενωμένος από την αμαρτία. Αυτός που φιλοξένησε μέσα στην καρδιά του τον άνθρωπο. Αυτός που τα δακτυλικά του αποτυπώματα μπορούν να αναζητηθούν στο σώμα του κάθε ενός από μας. Ξένος ο Θεός ανάμεσά μας. Εμείς τον αποξενώσαμε, ενώ εκείνος φιλοξενεί στην καρδιά του όλους μας. Εμείς πείσαμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς τον Θεό και γέμισε ο κόσμος ανθρωποφάγους. Εμείς μόνοι μας πείσαμε τον εαυτό μας ότι στη θέση Του θα θέλαμε να είναι η δική Του, γιατί θέλαμε και προσδοκούσαμε έναν Θεό που θα έπρεπε να ικανοποιήσει το μέτρο του ανθρωπίνου εγωισμού, και επειδή δεν έγινε έτσι, τον οδηγήσαμε στο σταυρό και στον θάνατο. Κι όμως αυτός ο Θεός απόψε, αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές, συνευχόμενοι, που βρίσκεστε εδώ και μαζί μας συνεορτάζετε τη λαμπρή και κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής του οδεύοντος ήδη λειτουργικού έτους 2014, όμως αυτός ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έργο της αγάπης Του είναι ότι απόψε ζούμε εδώ. Και ο μεγαλοπτέρυγος ανθρώπινος νους και η ευγενική διανόηση προσπάθησαν πάντοτε να ερμηνεύσουν τα ανερμήνευτα και να καταλάβουν πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος και πώς αυτός ο Θεός πεθαίνει πάνω στο σταυρό ως κακούργος. Αλλά ό,τι δεν μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος, του το αποκαλύπτει ο Θεός. Γι' αυτό και απόψε ο ουρανός κατεβαίνει στη γη και δεν ανεβαίνει γη στον ουρανό. Απόψε αποκαλύπτεται ο Θεός μπροστά στα μάτια όλων μας και αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο της θεϊκής αγάπης για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε ότι εάν εμέ έχουν μισήσει και εσάς θα σας μισήσουν και σας διώξουν, απευθυνόμενος στους μαθητές του, αλλά και προς όλους εκείνους που θα θελήσουν πάντοτε μέσα στο πέρασμα και στον διάβα των αιώνων να θεωρούν αυτόν τον Θεό φίλο τους και όχι ξένων από αυτούς. Έγραψε ο ποιητής και έβαλε στο στόμα του Χριστού αυτά τα λόγια που απόψε τα απευθύνει σε όλους μας. Ξαναγυρίστε όσοι με φτύσατε για να δείτε ότι στις φτισιές σας στο στόμα μου εγώ τις έκανα Θεία Μετάληψη. Ξαναγυρίστε όσοι με φτύσατε για να δείτε ότι εγώ έκανα τις φτισιές σας ύμνους και δοξολογία. Ξαναγυρίστε όσοι με φτύσατε για να δείτε ότι τους ραβδισμούς σας εγώ τους έκανα αγάπη για τον άνθρωπο. Γιατί όπως έγραψε και ο Οδυσσέας Ελίτης, ποιος πλην του θανάτου μας διεκδικεί, συγχορδία η ζωή που παραβάλλεται ένας τρίτος ήχος.
μας διεκδικεί ο Θεός και ο θάνατος. Και το ότι μας διεκδικεί ο θάνατος το βλέπουμε κάθε μέρα και είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε. Μας το λέγουν οι νεκροί μας που φεύγουν και δεν νοιάζονται για μας που μένουμε πίσω, που πονάμε για αυτούς, που τους αγαπήσαμε, τους αγκαλιάσαμε, τους ερωτευτήκαμε, ζήσαμε μαζί τους, αναπτύξαμε μαζί τους δράσεις, δημιουργήσαμε μαζί τους οικογένειες, αλλά αυτοί, καθώς οδηγούνται στον Άδη, δεν νοιάζονται για μας. Ο θάνατος, λοιπόν, είναι βέβαιον ότι μας διεκδικεί. Αλλά το ότι μας διεκδικεί ο Θεός είναι κάτι αναμφίβολο και δύσκολο, γιατί ο Θεός απαιτεί πολλά πράγματα για να μας δώσει την πατρότητά Του. Και το μόνο και μοναδικό, ίσως και σπουδαιότερο, θα μας έλεγε από τα πιο πολλά, είναι η αγάπη μας για τον άνθρωπο και μετά είναι η αγάπη μας για Εκείνον. Γιατί είναι συγχορδία πράγματι ωραίων ήχων η ζωή μας, που παρεμβάλλεται ο τρίτος ήχος στο αναστάσιμο απολυτίκιο του οποίου ο Ιερός Υμνογράφος έγραψε και το ψάλλουμε τις Κυριακές της Εκκλησίας, πρωτότοπος των νεκρών εγένετο. Εκυλίας άδου ερήσατο ημάς και χάρισε στον άνθρωπο τη ζωή και την αφθαρσία. Γιατί δεν θα μπορούσε ο Θεός να καταλάβει τι είναι ο θάνατος για μας αν δεν πέθανε ο ίδιος. Αυτός γεύθηκε το πικρό ποτήρι του θανάτου, γι' αυτό θέλησε να τον καταργήσει, για να χαρίσει και πάλι στον άνθρωπο την χαρά, την ζωή, την ελευθερία. Γιατί απόψε δεν γιορτάζουμε το θάνατο του Θεού, απόψε γιορτάζουμε την προσωπική μας ελευθερία, την απελευθέρωσή μας από τα δεινά του θανάτου, από τις οδύνες του πόνου, γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο του κλαθμόνος, ενώ εμείς είμαστε πλασμένοι και δημιουργημένοι για τον Παράδεισο. Και μια και ζούμε εδώ, οφείλουμε να ενστερνιστούμε μέσα μας και να ενωτιστούμε τη φωνή του Θεού, τη χαρά της Ανάστασης, για να μπορέσουμε πράγματι ο ένας να αγαπήσει ειλικρινά και αληθινά τον άλλον. Είναι λαθεμένοι όσοι πίστεψαν ότι ταπείνωσαν και ειρωνεύτηκαν τον Θεό. Είναι λαθεμένοι όσοι πίστεψαν ότι δολοφόνησαν τον Θεό και έκαναν έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητος όσοι προσπάθησαν να τον εξαφανίσουν από τις ψυχές των ανθρώπων. Δείτε λοιπόν, αυτός ο παντοδύναμος άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι μόνος, μοναδικός, μονάκριβος πάνω σε αυτόν τον κόσμο, που θεωρεί ότι η δύναμή του έχει ξεπεράσει τον πύργο της Βαβέλ, επί δυο μήνες ψάχνει να βρει ένα χαμένο αεροπλάνο με όλα τα τεχνολογικά μέσα τα οποία κατόρθωσε να κατασκευάσει και όμως δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί δεν είναι όπως πιστεύει και νομίζει. Γιατί νόμιζε πως έγινε Θεός, αλλά παραμένει μικρός και κεχριαίος πάνω σε αυτή τη γη. Είμαστε μικροί και κεχριαίοι, είμαστε ασήμαντοι. Λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριοι πολιτευτές των Κυκλάδων, ένδοξοι εκπρόσωποι του στρατού, του ναυτικού και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι εκπαιδευτικοί, κύριοι δικαστές, αγαπητά μου παιδιά της Δημοτικής Φιλαρμονικής, ευλαβέστατοι συμπρεσβύτεροι και διάφωνοι, βασταγάροι που φέρετε επί των νόμων τα κουβούκλια των επιταφείων των ενοριών της πόλεώς μας, αδελφοί συντοπίτες και όσοι ξένοι επισκέπτες διαλέξατε τη σύρα μας την ευλογημένη για να γιορτάσετε και εφέτος μαζί μας το Πάσχα, και όσοι με το κρουαζιερόπλοιο που περικοσμεί το λιμάνι μας ήλθατε για να εορτάσετε μαζί μας, και όσοι από το εξωτερικό. Λοιπόν, αδελφοί μου, αφήστε, πιστέψτε ότι πράγματι πρέπει να μας διεκδικήσει ο Θεός. Εμείς δεν ανήκουμε στο θάνατο. Εμείς ανήκουμε στο Θεό. Η ευλογία Του και η χάρη Του και η δύναμή Του να μας ενισχύουν όλους και να μας ενδυναμώνουν και να δίνουν δύναμη και στην πατρίδα μας να εξέλθει των δεινών και των δυσκολιών που περνά τα τελευταία χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους εύχομαι και ευλογημένα.
Η περιώνυμη πολυφωνική χοροδία του Ιερού Ναού του Πολιόχου Σύρου Αγίου Νικολάου θα αποδώσει επιτάφιους ύμνους. Επιβλέψον επεμέ και ελεησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Thank you.
Σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας, κύριος Δωρότος ο Δεύτερος, θα αναπέμψει δέηση υπερηγίας πάντων των αυτόθης ηλιτανευόντων. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεωμεθά σου επάκουσον και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου. Και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπερελαίους ζωής, υγείας σωτηρίας επισκέψεως, διαφυλάξεως και μακροημερεύσεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των τα πρώτα φερόντων εις την περιφέρεια, των Δήμων και την ίσον ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπερ πάντων των κατοικούντων την πόλη και νήσων ταύτην και των επισκεπτών αυτής, των μεθυμών εντάφτα παρακολουθούντων την ιερά των επιταφείων λιτάνευση και συμπροσευχομένων ημίν μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ανάγκη, ταλαιπωρία, ασθενεία, θλίψη και ανεργία βρισκομένων αδελφών ημών. Δεόμεθα υπέτων εις τα πέρατα της οικουμένης ναυτιλωμένων αδελφών ημών και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών διαφυλάξε αυτούς από παντός κινδύνου, τρικυμίας, θλίψεως και ανάγκης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και υπέρ μακαρίας, μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενθαλάσσι πνιγέντων, των σεισμών, πυρήνων, κυρίων, θανάτων, ιερούς ναούς και τα ευαγή ιδρύματα της πόλεως και νήσου ταύτης ευεργε της άντων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επίτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών.
την Φιλαρμονική, η οποία από το πρωί είναι κοντά μας και λαμβρύνει τις τελετές της ημέρας, την Πολυφωνική Χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Πολιούχου της Πόλεως μας Αγίου Νικολάου, τους υπαλλήλους καθαριότητος του Δήμου που εμόχθησαν για τον προευθρεπισμό της πλατείας για την υποδοχή των επιταφείων, την ελληνική αστυνομία, τους προσκόπους και όσοι εμόχθησαν ώστε η τελετή και απόψε να έχει την απόλυτη τάξη όπως πάντοτε. Αύριο θα υποδεχθούμε το Άγιο Φως από το Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού και ευθύς μετά την άφιξή του θα διανεμηθεί σε όλους τους ναούς Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς του νησιού εις ευλογία και αγιασμών των πιστών και των ψυχών και των σωμάτων μας. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το Λιμεναρχείο Σύρου για την συμβολή του στην εορτή και την εκδήλωση. Πριν ή αποχωρήσουμε από την πλατεία και επανέλθουμε στους ναούς μας, όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να τον υμνήσουμε ψάλλοντας το Έγενε Πάσα. Έγενε. Καλή Ανάσταση στην πατρίδα μας. Φέρος Θενετής.